Καλησπέρα. Παρασκευή 24 Απριλίου 2020, το βραδινό μας vlog, στο οποίο η φίλη δεν έχει βάλει τίτλο στην επιστολή της, είναι σαν να ρωτάει τι έχω. Γι' αυτό έχω βάλει και τον ανάλογο τίτλο. Διαβάζω την επιστολή ακριβώς όπως ήρθε. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα αγάπη μου. Ελπίζω να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα. Είχαμε μια όμορφη μέρα και θα έχουμε και μια όμορφη νύχτα όσο εξαρτάται από μας. Θα ήθελα να ακούσω τις συμβουλές σας για κάτι που με απασχολεί εδώ και καιρό. Είμαι 21 ετών και άρχισα φέτος να σπουδάζω. Μπράβο αγάπη μου. Καλές σπουδές σου ευχούμε. Είμαι από πολύ μικρή, πολύ κλειστός χαρακτήρας. Κάτι που δεν μου έκανε και τόσο καλό στην πορεία, αφού μέχρι και τώρα τα κρατάω όλα για μένα, μέχρι που μαζεύονται και στο τέλος ξεσπώ υπεραναλύω και σκέφτομαι πολύ κάθε πράγμα που μπορεί να συμβεί. Εδώ και καιρό έχω υπερβολικό άγχος και σχεδόν καθόλου συγκέντρωση, κυρίως για διάβασμα. Δεν έχω διάθεση και έχω πολλές ανασφάλειες χωρίς να συμβαίνει κάτι. Δεν έχω διάθεση να βγαίνω με φίλους, απομακρύνθηκα εντελώς από αυτούς και αρνούμε κάθε έξοδο που μπορεί να μου προτείνουν κυρίως όταν γνωρίζω ότι θα υπάρχει πολυκοσμία. Βγαίνω αναγκαστικά τις μια με δυο φορές το μήνα και αν βγω το κάνω για να μην με ρωτάνε αν μου συμβαίνει κάτι. Δηλαδή πιέζεσαι για να βγαίνεις. Έχω μόνο το αγόρι μου, τον αγαπώ πολύ και με στηρίζει και με κάνει να περνώ καλά, να γελώ και να ξεφεύγω από όλο αυτό. Είσαι τυχερή που έχεις το αγόρι σου. Σε αυτή τη δύσκολη ε, περίοδο που περνάς γι' αυτό και αν βγω θα είναι με αυτόν όμως το πρόβλημα με αυτό δεν με αφήνει να νιώσω και να ζήσω τη σχέση μου όπως θέλω τόσο με το αγόρι μου όσο και με όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μου φίλους, οικογένεια κτλ θέλω απλώς να είμαι στο σπίτι κυρίως στο δωμάτιό μου Κλαίω εύκολα σχεδόν κάθε μέρα αυτό με επηρεάζει και στη διατροφή μου αφού μια μέρα ή που θα φάω πολύ από το άγχος και την ευρικότητα που έχω ή δεν θα φάω τίποτα. Εκεί που πάω να πω ότι τέλος νιώθω καλά, έρχεται ξανά και ξανά αυτό το άγχος και όλα όσα ανέφερα πιο πάνω. Γενικά δεν το συζητώ με κανέναν, γιατί δεν θέλω να με λυπούνται, αλλά ούτε και να δείχνω ότι έχω κάποιο θέμα. Πάντα πίστευω ότι μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα μου μόνη μου. Τώρα όμω νιώθω ότι χρειάζομαι βοήθεια, αλλά ντρέπομαι και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να το συζητήσω. Χαίρομαι που υπερνίκησε στην τροπή σου και έστειλε αυτό το mail. Λοιπόν, έχω εδώ από πίσω μου αυτό το μεγάλο βιβλίο που είναι το DSM5. Είναι το στα αγγλικά. Είναι το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές διαταραχές, η πέμπτη έκδοση της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Αυτό είναι το μεγάλο και αυτό είναι το μικρό που έχει μόνο τα συμπτώματα. Το έχω εδώ από πίσω μου, όχι τυχαία, γιατί συχνά ανατρέχω σε αυτή τη βίβλο, θα έλεγα, των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων. Λοιπόν, φιλινάδα, όλα αυτά που έχεις γράψει είναι textbook, δηλαδή είναι ένα προς ένα τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Φιλενάδα, έχεις κατάθλιψη από ό,τι φαίνεται. Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχεις κατάθλιψη. Πάρα πολύ πιθανό. Ψάχνω να βρω γιατί προχθές το διάβαζα. Προχθές το διάβαζα σε κάποιον με ρωτούσε ε, ποια είναι ακριβώς, επακριβώς τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Υπάρχουν διάφορες διαταραχές ε, που έχουν σχέση με την κατάθλιψη. Όμως, υπάρχει μία συνθήκη, που μία διαταραχή που ονομάζεται δυσθυμία ή σε μια ελεύθερη μετάφραση χρόνια υποθάλπουσα κατάθλιψη. Θα σου διαβάσω λίγο τα συμπτώματα για να καταλάβεις, όχι να σου κάνω διάγνωση, γιατί είπαμε ότι δεν κάνουμε διάγνωση από το διαδίκτυο, για να σε προτρέψω να πας οπωσδήποτε να δεις κάποιον ψυχολόγο και κάποιον ψυχίατρο. Για το λόγο του ότι όπως έχεις καταλάβει και εσύ ίδια από μόνη σου, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που μπορείς να το περάσεις μόνη σου, να το ξεπεράσεις μόνη σου. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται συστηματική βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας. Φιλενάδα. Τώρα όμως πρέπει, πρέπει να βρω και, και πού είναι η σελίδα. Έχω, έχω διάφορους δείχτες εδώ πέρα για να στα διαβάσω ακριβώς. Να στα διαβάσω ακριβώς για να δεις ότι είναι ε, textbook. Textbook είναι το χειρίδιο. Αυτό είναι χειρίδιο με, διαγνώσεις, με, τα, με τα, με τα στοιχεία διάγνωσης ε, των ψυχικών διαταραχών που υπάρχουν μέχρι τώρα κατηγοριοποιημένες. Να λοιπόν, πού το έχω βρει αυτό, αυτό το είχα σημειώσει ρε παιδί μου. Λοιπόν, η δυσθυμία, η οποία είναι μία μορφή υποθάλπουσας χρόνιας κατάθλιψης, ακόμη δεν το βρήκα. Πάω πολύ καλά, πάω πάρα πολύ καλά. Αυτό πρέπει να είναι εδώ που είναι οι διαταραχές. Έχω βρει την, το Major Depressive Episode, που είναι μεγάλο καταθλιπτικό επεισόδιο. Λοιπόν, όλα αυτά που γράφεις εσύ, άμα θα το βρούμε τώρα και θα το διαβάσουμε, ναι. Persistent Depressive Disorder, δυσθυμία. Υποθάλπωσα χρόνια κατάθλιψη. Λοιπόν, είναι στα αγγλικά, το διαβάζω στα αγγλικά και το μεταφράζω στα ελληνικά, γι' αυτό δεν θα ακούγεται τόσο καλά. Λέει καταθλιπτική διάθεση για το μεγαλύτερο μέρος της μέρας, για τι περισσότερε μέρε, δηλαδή τι περισσότερε μέρε έχει καταθλιπτική διάθεση. Είναι πιο πολλέ οι μέρε που έχει κατα... καταθλιπτική διάθεση από αυτέ που δεν έχει. Το οποίο φαίνεται είτε από αυτά που λες εσύ ίδια για τον εαυτό σου, είτε αυτά που παρατηρεί εσύ για τον εαυτό σου, είτε αυτά που παρατηρούν οι άλλοι, η οποία να διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια. Δεν ξέρω αν εσύ έχει για δύο χρόνια τα συμπτώματα. Σου λέω τώρα ποια είναι τα συμπτώματα με βάση τον DSM-5, τα διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή της δυστημίας. Πρέπει να έχεις, όταν είσαι σε κατάθλιψη, δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα. Ένα, είτε να μην τρως καθόλου, είτε να τρως πολύ. Το έχεις αυτό. Που αράπετα, δηλαδή να μην έχεις όρεξη για φαγητό ή να τρως υπερβολικά. Το έχεις αυτό. Αϋπνία ή υπερυπνία. Δεν έχεις πει κάτι για τον ύπνο σου, δεν γνωρίζουμε. Χαμηλή ενέργεια ή συνεχής κούραση χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι το τέταρτο. Το πέμπτο είναι φτωχή συγκέντρωση ή δυσκολία να παίρνεις αποφάσεις. Έχεις γράψει από μόνη σου ότι δυσκολεύεσαι πολύ να συγκεντρωθείς, κυρίως το διάβασμα. Και αισθήματα απελπισίας. Δεν, δεν μιλάς για αισθήματα απελπισίας ακριβώς, such as, δεν γράφεις στο email σου έχω αισθήματα απελπισίας, γράφεις όμως ότι δεν νιώθεις καλά και ότι πολλές φορές κλαίσεις κιόλας. Και λέει τα συμπτώματα αυτά δεν, 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 δεν μπορεί κάποιο να πει ότι έχουν να κάνουν με φυσιολογικέ συνέπειε μια ουσία. Για παράδειγμα, δεν παίρνει ναρκωτικέ ουσίε, ή δεν παίρνει κάποια φάρμακα, ή δεν έχει κάποια uh, θέμα υγεία όπω ο υπορθιωτισμό. Α, πολύ καλή ιδέα είναι να πα και σε έναν ενδοκρινολόγο. Uh, να σου ελέγξει τη θύρο, τη, την λειτουργία του θηρεοειδούς αδέν. Γιατί πολλές φορές ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να προκαλέσει τέτοια συμπτώματα καταθλιπτικά. Λοιπόν, αυτή λέει η επίμονη δια, ε, καταθλιπτική διαταραχή, η χρόνια υπολθάλπουσα κατάθλιψη, η οποία έχει τον όρο δυσθυμία και στα αγγλικά που είναι από τα ελληνικά, μπορεί να έρχεται μαζί με άγχος. Μπορεί να έρχεται μαζί με ε, δυσκολία να είσαι με κόσμο, με τη λεγόμενη αγοραφοβία, που μπορεί να την έχεις και εσύ. Λέει ότι μπορεί, αν αυτή η διαταραχή ξεκινά πριν από τα 21 χρόνια, λέγεται ότι έχει early onset, δηλαδή έχει γρήγορο ξεκίνημα και late onset είτε όταν ξεκινάει από 21 ετών και πάνω. Λοιπόν, δεν σου λέω ότι αυτή τη στιγμή σου κάνω διάγνωση, απλώς θεωρώ ότι όλα αυτά που έχεις περιγράψει είναι πάρα πολύ πιθανόν να σημαίνουν ή να υποδεικνύουν ότι έχει κάποια διαταραχή συναισθήματο που έχει σχέση με την κατάθλιψη. Μπορεί να μην είναι η δυσθυμία που έχει, μπορεί να έχει κάποιε άλλε μορφέ κατάθλιψη. Δεν μπορώ όμω να σου κάνω διάγνωση εγώ από το mail ούτε από το YouTube. Πρέπει να πα σε ένα ψυχίατρο να σου κάνει τα τεστ, αν έχει κάποια τεστ για την κατάθλιψη να σου κάνει, ή να σου πάρει μια κλινική συνέντευξη και να σου κάνει διάγνωση αν έχει κατάθλιψη ή όχι και αν χρειάζεσαι να πάρεις αντικαταθλιπτική θεραπεία, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να πας και σε ενδοκρινολόγο να κάνεις γενικές εξετάσεις και να δεις τη λειτουργία του θηροειδούς αδένα, που είναι κάτι που συνήθως το λέει και ο ψυχίατρος, αν πάει κάποιος νεαρός, Μεγαλύτερο άνθρωπο του ψυχίατρου για πρώτη φορά θα του πει να κάνει κάποιε ορμονολογικέ εξετάσει όπω αυτέ για το θυροξίνη. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η θυροξίνη, γιατί η χαμηλή θυροξίνη μπορεί να είναι και αιτία για τέτοιου είδου συμπτώματα. Και παράλληλα όμως με το ψυχίατρο πρέπει να πας και σε ψυχολόγο, να κάνεις συνδυασμό. Ψυχοθεραπεία μαζί με αντικαταθλιπτική αγωγή. Αυτά τα δύο άμα τα κάνεις μαζί θα σε βοηθήσουν και να α, α, ξεριζώσεις το πρόβλημα από τη ρίζα του, δηλαδή να το αντιμετωπίσεις αυτό καθ' αυτό και επίσης μέσω της ψυχοθεραπείας να ανεβάσεις την αυτοεκτίμηση σου και να μάθεις να διαχειρίζεσαι σε συνθήκες και καταστάσεις. Αυτό που δεν θες να βγαίνεις έξω με τους φίλους σου και τους συμφοιτητές σου κλπ. κλπ. είναι ένα σύμπτωμα που θα μπορούσε να ανήκει στη διαταραχή της αγοραφοβίας. Τη δυσκολία του να βρίσκεσαι μαζί με κόσμο. Είναι πιθανόν, εάν συνεχίσεις, Χωρί να πα στο ψυχίατρο και στο ψυχολόγο να βγάλει και άλλα συμπτώματα. Μπορεί, για παράδειγμα, να παθαίνει κρίσεις πανικού στο μέλλον ή να πάθεις και διαταραχή πανικού μαζί, γιατί αυτά πάνε μαζί. Κατάθλιψη, άγχο, πανικό πανικός και φοβίες πάνε μαζί. Και μπορεί να έχουμε πακέτο, μπου, μπουκέτο από τέτοια, δηλαδή και λίγη κατάθλιψη και λίγο άγχο και λίγη κρυσπανικού και λίγε φοβίε και αγόρα φοβία κλπ, κλπ. Δεν είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Για να τα πάθει όμω στην ηλικία των 21 ετών. Χωρί να υπάρχει κάποιο βασικό λόγο στενοχώρια, γιατί το ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό που να σε αναστατώνει ή που να σε έχει στεναχωρήσει πρόσφατα και γι' αυτό το λόγο να τα νιώθει αυτά, το πιο πιθανό είναι να έχει κάποια γενετική προδιάθεση για κατάθλιψη και άγχο όπω έχουμε πολλοί άνθρωποι. Είμαι και εγώ ένα από του ανθρώπου που έχουμε γεννηθεί με αυτά τα ωραία τα γονίδια το οποίο ασχέτως περιβάλλοντος το οποίο έχουμε μεγαλώσει, κάποια στιγμή θα μας βγάλουν τέτοια συμπτώματα. Είναι γονιδιακό για τους περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή, αν ε, 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 κοιτάξουμε τους περισσότερους ανθρώπους που έχουν διάγνωση κατάθλιψης, αχώδους διαταραχής, φοβιών, κρίσεων πανικού κλπ, θα δεις ότι η trans in the family, θα δεις ότι υπάρχει ε, προϊστορία στην οικογένεια, ότι ίσως μια μητέρα, μια γιαγιά, μια θεία, ένας παππούς, ένα πατέρα, ένα θείο, κάποιο άλλο στην οικογένεια από τι προηγούμενε γενιέ είχε τέτοια συμπτώματα. Δεν παροκαλούνται αυτά τα πράγματα, η κατάθλιψη, οι φοβίε, το άγχο και η πανική από τραυματικέ εμπειρίε. Οι τραυματικέ εμπειρίε μπορεί να είναι triggering events, μπορεί να είναι αφορμέ για να βγουν στην επιφάνεια. Βγαίνουν στην επιφάνεια επειδή τα κουβαλάμε μέσα στον DNA μα. Τόσο απλά. Και το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω, δεν σου λέω ότι εσύ ειδικά έχεις κατάθλιψη ή οποιαδήποτε από τις άλλες διαταραχές που έχω αναφέρει. Πρέπει να σου γίνει διάγνωση ειδικά για σένα για να ξέρεις αν έχεις ή όχι. Ούτε σου λέω ότι εσύ ειδικά έχεις κάτι κληρονομικό, αλλά λέω ότι γενικά... Στι περισσότερε περιπτώσει, που έχουμε ένα νεαρό άνθρωπο όπω εσένα που έχει αυτά τα συμπτώματα, έχουμε να κάνουμε με μια γενετική προδιάθεση και τάση για άγχος, κατάθλιψη, φοβίε, πανικού κλπ. Χωρί να σημαίνει ότι δεν θεραπεύεται αυτό το πράγμα. Μια χαρά θεραπεύεται. Ευτυχώ, υπάρχει, ψυ... υπάρχει και η επιστήμη τη ψυχολογία που έχει αναπτύξει τόσο πολύ την ψυχοθεραπεία ώστε να δώσει εργαλεία στα χέρια των ανθρώπων που θέλουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, αλλά επίσης και η επιστήμη της ψυχιατρικής και της ψυχοφαρμακευτικής, που έχουμε αυτή την περίοδο στα χέρια μας πολύ καλά φάρμακα, τα οποία βοηθάνε δραστικά με την αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών. Και μιλάω φυσικά για τα SSRIs, του επιλεκτικού αναστολή επαναπρόσληψη σερωτονίνη, που είναι τα πιο επιτυχημένα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που έχουν εφευρεθεί μέχρι τώρα. Μετά από την, μετά από την εφεύρεση των SSRIs, έχουν εφευρεθεί και άλλα φάρμακα, τα οποία όμω δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα SSRIs. Και αν θε να μάθει περισσότερα για τα SSRIs, για αυτά τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και την αντικαταθλιπτική θεραπεία, μπορεί να πα στο αντίστοιχο βίντεο που έχουμε κάνει με τον ψυχίατρο μας, τον δόκτωρα Γρηγορή Γρηγορίου, στο playlist του καταλλιού με τον ψυχίατρο μας για να διαβάσεις, για να ακούσεις μάλλον και να ενημερωθεί για την κατάθλιψη και πώς λειτουργεί αντικαταθλιπτική θεραπεία. Δεν είναι κάτι τραγικό αυτό που έχεις, είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς νεαρούς ανθρώπους στην ηλικία σου, πρόλαβε το όμως κούκλα μου για να μην σε ταλαιπωρήσει. Δηλαδή αν το προλάβεις τώρα και αν το πιάσεις έτσι από τα μαλλιά και κάνεις ε, και ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία, εάν όντω έχεις αυτή τη διάγνωση, θα ευκολύνεις κατά πολύ το υπόλοιπο της ζωής σου και θα μπορείς να χαρίσεις τη ζωή, γιατί αυτή, το, πιο μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτές τις διαταραχές του συναισθήματος είναι ότι δεν μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας και είναι κρίμα, κρίμα. Καλό βράδυ. Τα φιλιά μου σε όλους.